αποδείχθηκε η διαδρομή για τον 65χρονο Χαράλα Μποσκουλά, καθώς έχασε τη ζωή του μετά από φωνική παράσυρση στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο γιοταχή. Ασθενοφόρο μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Δεν υπήρχε καλύτερος άνθρωπος, δεν υπήρχε. Τι να σου πω, άστο. Σαν κεραυνός επεσίδης. Ναι. Πολλοί φίλοι είμαστε εδώ, όλοι γνωστοί. Είναι 2-3 μέρες τον είχα δει. 2-3 μέρες. Τα παιδιά του, καλοί άνθρωποι, όλη η οικογένεια, η γυναίκα του. Το πιο σοβαρό άτομο και πολύ κύριος. Άσε γιατί θα κλάψω. Ό,τι ακούω εδώ από το φίλο ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Έφυγε άδικα, πολύ άδικα. Πολύ άδικα. Κατά τραγική ηρωνία, ο 65χρονος προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο για να φτάσει στο λιμάνι και να ταξιδέψει με πλοίο. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή τη στιγμή η αυτοψία των ανδρών του λιμενικού σώματος, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου δυστυχήματος. Όπως όλα δείχνουν, ο άτυχος 65χρονος ξεκίνησε να παρασύρεται από αυτό εδώ το σημείο, στο οποίο βρίσκεται το όχημα του λιμενικού, ενώ το σώμα του κατέληξε δεκάδες μέτρα μακριά μετά από τη διάβαση πεζών. Πέρα από τους λιμενικούς, και αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα στο σημείο, καθώς βρίσκονταν σε επιφυλακή στο κέντρο για τις πορείες που πραγματοποιούνταν. Συγκλονισμένοι, αντιλήφθηκαν ότι το θύμα ήταν συνταξιούχος αστυνομικός. Εχθές δυστυχώς ενημερωθήκαμε για το τραγικό συμβάν που έλαβε χώρα στην παραλιακή Ηρακλείου, όπου ο πρώην συνάδελφός μας, εν αποστρατεία, Χαράλα Μποσκουλάς, έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των συναδέλφων μας, εκφράζουμε τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Το πρακτορείο ΟΠΑ που διατηρούσε η οικογένειά του στο Τσαλικάκι σήμερα ήταν κλειστό και βαθιά οδύνη προκάλεσε η απώλεια στα αγαπημένα του πρόσωπα. Η είδηση για τον ξαφνικό χαμό του συνταξιούχου αστυνομικού έπεσε σαν κεραυνός. Από συνομιλίες με τους συναδέλφους μας γνωρίζουμε τον αδικοχαμένο συνάδελφο, ο οποίος είχε προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Ήταν πολύ αγαπητός όσο στους αστυνομικούς αλλά και στην κοινωνία. Ο 63χρονος οδηγός του αυτοκινήτου εμφανίστηκε συντετριμένος, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε αναπτύξει ταχύτητα και ότι δεν πρόλαβε να αντιληφθεί την παρουσία του άτυχου άνδρα. Ο οδηγός συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος, ενώ αναμένεται να ασκηθεί δίωξη. Κάθε απώλεια συνανθρώπου μας σε τροχαίο επηρεάζει τη ζωή των αστυνομικών, διότι θεωρούμε και ένα δικό μας στοίχημα να μειωθούν τα τροχαία για τα θανατηφόρα, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ένα πρώην συναδελφό μας, ένα απόστρατο συναδελφό μας, ο οποίος προέρχεται από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, προέρχεται από την οικογένειά μας, οπότε μας επηρέασε ακόμα περισσότερο. Τα θανατηφόρα τροχαία συνεχίζουν να αποτελούν ανοιχτή πληγή για το νησί. Σύμφωνα με το Σύλλογο Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, ΕΣΥ πρώτα, 52 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε θανατηφόρα τροχαία το 2022, από τους οποίους 4 σε φωνική παράσυρση. 49 ήταν οι νεκροί την περσινή χρονιά. 22 ήταν τα θύματα στο Ηράκλειο, 18 στα Χανιά, 9 στο Ρέθυμνο και 3 στο Λασίθι. Πριν εκπνεύσει το 2022, τα θύματα έχουν ήδη ξεπεράσει σε αριθμό την περσινή χρονιά.